Εισαγγελική διερεύνηση εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του γιού του και άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου ζητά από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης ο Λουκάς Ντουρντουρέκας, ο πατέρας του 19χρονου Νικόλα, που βρέθηκε κρεμασμένος από πόμολο ντουλάπας στο σπίτι όπου έμενε στα Σπάτα. Σε μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην εισαγγελία ο πατέρας του θύματος, παρουσιάζει νέα στοιχεία και για πρόσωπα που δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν και αναδεικνύει τα κενά και τις παραλήψεις κατά την προανακριτική διαδικασία που οδήγησαν σε πρώιμο, όπως λέει, χαρακτηρισμό του θανάτου ως αυτοχειρία. Στη μήνυσή του αναφέρει: «Τελέστηκαν σημαντικές παραλήψεις κατά τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού. Το νεκρόσωμα του ιού μου μετακινήθηκε από το σημείο που βρέθηκε. Ουδέποτε κλήθη στο σημείο του συμβάντος ιατροδικαστής, παρά μόνο ότι ενεργήθηκε νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Τα κορδόνια με τα οποία βρέθηκε απαγχωνισμένος ο ιός μου αποκόπηκαν και μάλιστα με ένα εργαλείο κοπής του κλειδαρά που είχε κλειθεί στο σημείο. Ο ιατροδικαστής δεν εξέτασε τα κορδόνια με το σώμα και τη θέση τους σε σχέση με αυτό, ενώ ταυτόχρονα τα κορδόνια υπέστησαν αλλοιώσεις ενδεχομένως όπως το μέγεθος και την ποιότητά τους». Ο πατέρας κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ντοκουμέντο ιδιόχειρο σημείωμα του γιού του που δεν υπάρχει στη δικογραφία. Αναφέρεται και σε ένα πρόσωπο που την περίοδο που βρέθηκε νεκρός ο Νικόλας βρισκόταν στο σπίτι των Σπάτων και κανείς δεν αναζήτησε. «Βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του θανόντος ιού μου γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ανέφερε: Εάν μάθουν για μας ποιος είσαι, θα γίνει χαμός. Η σημείωση αυτή του θανόντος ιού μου υποδηλώνει ότι ενδεχομένως σχετιζόταν με άτομο γνωστό στον περιγυρό του και η σχέση τους αυτή ήταν άκρος μεμπτή. Για το λόγο τούτο πρέπει να διερευνηθεί ποιο άτομο ήταν αυτό και ποια ακριβώς η μεταξύ του σχέση. Το στοιχείο αυτό βρέθηκε στις σημειώσεις του γιού μου που κρατούσε ημερολόγιο και το είδαμε εγώ, ο γιος μου Βασίλος Εφραίμ και η μητέρα του Βάζου Χριστίνα, που θα προσκόμιζε στο ΑΤΑΦ Σπάτων όλα τα ημερολόγια και χειρόγραφες σημειώσεις του γιού μας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνα για τις συνθήκες που βρέθηκε νεκρός. Στη δικογραφία όμως δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Μαζί με τη μητέρα του συγκατοικούσε εκείνη την περίοδο κάποιες ημέρες της εβδομάδας στην οικία της στα Σπάτα ο τότε συντροφός της. Το αυτοκίνητο του βρισκόταν στο σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο γιος μου. Πρέπει να διερευνηθεί αν τυχόν υπέπεσε στην αντίληψή του από το βράδυ της 13ης Ιουλίου 2022 μέχρι το πρωί της 14ης Ιουλίου που βρέθηκε νεκρός ο γιος μου Νικόλαος οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα, καθώς ο συγκεκριμένος δεν έχει κληθεί ως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η μαρτυρία του είναι πολύ σημαντική». Ο πατέρας του άτυχου Νικόλα αναφέρεται και σε ένα ακόμη πρόσωπο κλειδί που δεν έχει καταθέσει στις αρχές. Πρόκειται για την θεία της πρώην σύζυγου του, σύμφωνα με την οποία μίλησε στο τηλέφωνο μαζί της ο Νικόλας εκείνο το πρωί, λίγο πριν βρεθεί νεκρός. Εκείνη μιλά σήμερα για πρώτη φορά στο τούνελ και δίνει τη δική της εκδοχή για τα όσα συνέβησαν. «Είναι σχεδόν ανέφικτο, ενδεχόμενος δράστης να κατάφερε να σκηνοθετήσει όλο αυτό το σκηνικό απαγχωνισμού και να διαφύγει σε διάστημα μόλις μια μισή ώρα. Από περίπου 10 και 4 που σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας του, ο γιος μας μίλησε στο σταθερό με τη θεία της Ζωή Καλογεροπούλου, ως στις 11 και 45 που φτάνει στο σπίτι ο έτερος γιος μας. Πιθανότατα με βάση τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, ο θάνατος του ιού μου να επήλθε αρκετές ώρες νωρίτερα. Ακόμη και στην περίπτωση που το γεγονός του θανάτου συνέβη πρωί, εκείνος που ευθύνεται γνώριζε εξαιρετικά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της οικίας στα Σπάτα και ήταν απόλυτα εξοικειωμένος με το χώρο. Πρέπει να διερευνηθεί εντελεχώς το περιβάλλον του γιού μου». Ο πατέρας ζητά να καταθέσουν εκ νέου συμπληρωματικά όλοι οι μάρτυρες μαζί και τα πρόσωπα που δεν το έχουν κάνει ήδη. «Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας και οι μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων δεν συνάδουν μεταξύ τους. Γι' αυτό και τήθηκαν να κληθούν εκ νέου συμπληρωματικά η μητέρα του Νικόλαου, ο γιος μας Βασίλειος και ο Κλειδαράς, ο οποίος προέβη σε διαφορετική περιγραφή των γεγονότων στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» σε σχέση με τα όσα κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές. Να καταθέσουν για τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες βρέθηκε η σωρός του άτυχου γιού μου, το σκηνικό του απαγχωνισμού, καθώς και για τη μετακίνηση της σωρού από τον ντουλάπιο που βρέθηκε κρεμασμένος». Κατά τον πατέρα του φοιτητή υπάρχουν ακόμα αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα και ζητά από τη δικαιοσύνη να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες και κυρίως η αναπαράσταση του σκηνικού απαγχωνισμού από ειδικό πραγματογνώμονα ιατροδικαστή προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συμπεράσματα. Ο ιατροδικαστής τεχνικός σύμβουλος του πατέρα Χαράλαμπος Κούτσης με τη γνωμοδότησή του έφερε την ανατροπή. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η ανέβρεση κατάγματος του ιοειδούς είναι εξαιρετικά σπάνια σε επαγχωνισμούς ή οφείλεται αποκλειστικά σε ενδεχόμενο στραγγαλισμό πριν τον επαγχωνισμό.
Ο άτυχος Νικόλας βρέθηκε απαγχωνισμένος δεμένος στους καρπούς των χεριών, πιστάγκωνα και ιδιαίτερα σφιχτά. Αυτό ως γεγονός καθιστά εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο τον απαγχωνισμό με αυτοχειρία, καθώς το άτομο έχοντας δεμένα τα χέρια του πίσω από την πλάτη δεν είναι ικανό να περάσει το βρόχο στο λαιμό του. Η υπόθεση του να έχει περάσει τον βρόγχο αρχικά στο λαιμό του και στη συνέχεια να δέσει το ίδιο άτομο τα χέρια του πίσω από την πλάτη κρίνεται ακόμα πιο δύσκολη έως αδύνατη, καθώς όπως καταγράφεται η περίδεση τα χέρια του ήταν δεμένα ιδιαίτερα σφιχτά. Η υπόθεση συμμετοχής άλλου ατόμου στον απαγχωνισμό είναι πιθανή. Ταυτοχρόνως συμμετοχή άλλου ατόμου καθιστά ιδιαίτερη πιθανή την εγκληματική ενέργεια. Έχοντας τα χέρια του δεμένα πιστάγκωνα ιδιαίτερα σφιχτά, η τοποθέτηση του βρόγχου στο λαιμό του θύματος είναι εύκολη από άλλο άτομο, καθώς δεν είναι δυνατό να φέρει αντίσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατροδικαστής από την στιγμή που δεν διενεργήθηκε αυτοψία του χώρου από συνάδελφό του, θεωρεί σκόπιμη και αναγκαία την αναπαράσταση και αυτοψία παρουσία ειδικών.